Ιδιαίτερη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της Πελοποννήσου το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με τις νοσηλίες ασθενών με COVID. Πιστέψτε με λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Αρκαδία ως δείκτες έχει τους ίδιους δείκτες που έχει η Βόρεια Αττική και ο Πειραιάς, δηλαδή που εμείς πάντοτε ανησυχούμε ως προς τον πληθυσμό. Όμως δυστυχώς τα αποτελέσματα στην Αργολίδα και στην Κορινθία κυρίως είναι έντονα. Η μεγαλύτερη πίεση παρουσιάζεται ασκείται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή της Κορίνθου έχει, ήθελα να είμαι ακριβής, 49 περιστατικά με 4 ανθρώπους στη ΜΕΘ και έχουμε μια πολύ ραγδαία αύξηση των νοσηλευμένων. Σας είχαμε αφήσει στους 150 και έχουμε ήδη 182-181. Ευτυχώς οι διασωληνωμένοι είναι 7, δεν έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Και επειδή με είχα ρωτήσει και πρόσφατα, είχαμε θανάτους, δύο όμως, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα των τελευταίων 3 εβδομάδων, το οποίο ήταν αναμενόμενο, αν σκεφτούμε ότι τα κρούσματα είναι πάρα πολλά πλέον, δηλαδή το σύνολο της τελευταίας εβδομάδας στην περιφέρειά μας ξεπέρασε τους 650. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο ενδεχομένως δυστυχώς θα έχει και κάποιες απώλειες. Η κατάσταση που επικρατεί στην Αρκαδία προβληματίζει, μια και η εικόνα που διαμορφώνεται στο πέρασμα της πανδημίας είναι πολύ εστιακή. Το πρόβλημα στην Αρκαδία είναι μεγαλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εκτός από τον κύριο Όγκο της Τρίπολης, ο οποίος είχε βασανιστεί πάρα πολύ με αριθμό κρουσμάτων, εγώ βλέπω ότι συνεχίζει να έχει μια περιοδικότητα και μια επιδημικότητα η Τρίπολη, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδημικότητα και στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Άρα βλέπουμε ότι το φαινόμενο δεν σταματά, έχει συνεχώς πηγές. Επανειλημμένως έχω πει για την Αρκαδία ότι είναι πολύ εστιακή και με ανησυχεί. Άρα θεωρώ ότι η Αρκαδία δεν έχει τελειώσει, παρόλο που τα ποσοστά της αυτή τη στιγμή ανά 100.000 είναι γύρω στο 8. Αντίστοιχος προβληματισμός από την πλευρά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου διατυπώνεται και για τις δυτικές περιοχές στην Πεσσηνία μαζί με την Καλαμάτα. Έχουμε λοιπόν μια επιβαρημένη εικόνα, έντονη. Δεν πρέπει να ισχάσουμε με καμία δύναμη. Και πολύ πιθανό να έχουμε και στη Μεσσηνία κάποιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Θα κάνω μια πρόβληψη ότι θα αυξηθεί λίγο και η Μεσσηνία. Ήδη είχαμε από τα δείγματα των λιμάτων της Μεσσηνίας μια μικρή αύξηση. Αν θυμάστε, το ήμασταν στο 1,5. Σας είχα πει την ίδια μέρα όμως είχε πάρει και ο Δήμος γύρω στο 2,1. Αυτή τη στιγμή, με αποτελέσματα δικά μας, βλέπουμε εμείς πλέον στο 2,1 με 2,2. Άρα βλέπουμε μια μικρή αύξηση της, στο βιολογικό της Καλαμάτας, που θεωρώ ότι θα μας δώσει και κάποια δείγματα. Την επόμενη εβδομάδα θέλω να πιστεύω όχι πολλά, να είναι ας πούμε από αυτά που θεωρείς ότι μπορούν να είναι αναμενόμενα και μπορείς και να τα περιθάλψεις ή οτιδήποτε άλλο.